Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και σας ευχαριστώ για τη διαχρονική προβολή των θέσεων και των δράσεων του Εμπορικού Συλλόγου. Σκοπός της σημερινής παρουσίασης εδώ είναι για να ανακοινώσουμε ότι την 5η 10 Ιουνίου 2021 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου. Η λήξη του ετούς θητείας ήταν τον Νοέμβριο του 2020. Είχαμε ετοιμαστεί για τις εκλογές, παρόλα αυτά η έξαρση της πανδημίας και το παρατεταμένο lockdown μας ανάγκασαν να αναβάλουμε με επίσημη παράταση από την κυβέρνηση μελλοντικό επίπεδο. Καθότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διενέργεια της Παραδοσιακής Γενικής Συνέλευσης, θέλω μέσα από εσάς να κάνω ένα μικρό απολογισμό των δράσεών μας. Φυσικά, επειδή δεν θέλω να κουράσω, θα σταθούμε στα σημαντικά σημεία. Πραγματοποιήσαμε για δύο συνεχόμενες χρονιές στα τέλη Ιουνίου τρίμερο φεστιβάλ Γρεβενών Γεύσης, σε συνδυασμό με την δράση της παράλληλη δράση Λευκής Νύχτας. Μια δράση που ξεκίνησε το 2018 και αμέσως αγκαλιάστηκε από τον κόσμο με τη συμμετοχή του και την επικείμενη του ανταπόκριση, μας έδωσε τη δύναμη να το επαναλάβουμε και το 2019. Φυσικά για μας ήταν και είναι στόχος να τη συνεχίσουμε. Να γίνει θεσμός και να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, αλλά την αναστήλαμε λόγω της πανδημίας. Για δύο συνεχόμενες χρονιές, στήσαμε στην πόλη το Χριστουγεννιάτικο χωριό. 12 ξύλινα σπιτάκια ιδιοκτησίας του Εμπορικού Συλλόγου φύτρωσαν σαν τα μανιτάρια στο κέντρο της πόλης. Με την αισθητική παρέμβαση, αλλά και με τις δράσεις, προσπαθήσαμε να μορφύνουμε τα Χριστούγεννα στην πόλη μας. Φυσικά, μια προσπάθεια μέσα από την ψυχή μας, η οποία μπορεί να μην είχε πάντα αυτό που θέλαμε, αλλά θεωρούμε ότι υπερβάλαμε το δυνατή του ταυτόν μας. Στόχος μας είναι να συνεχιστεί, να μεγαλώσει, να ομορφύνει, να είναι ένα σημείο αναφοράς στην περιοχή μας. Όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιήσαμε παραλαμβανόμενες δράσεις, με εκπτώσεις και κληρώσεις στη λογική της Λευκής Νύχτας. Στόχος, η ανταπόδοση από τους εμπόρους προς καταναλωτές, της εκτίμησης, της αγάπης και της διαχρονικής στήριξης των επιχειρήσεών μας. Κάθε καταναλωτή είναι μια δράση σε εξέλιξη. Το πρώτο στάδιο το οποίο υλοποιήσαμε είναι η δωρεάν διανομή της μιας πλαστικής κάρτας που μέχρι στιγμής έχει γίνει σε πάνω από 1.000 καταναλωτές. Το επόμενο στάδιο είναι η εφαρμογή για τα κινητά μας, η οποία θα είναι και αυτή δωρεάν και θα βρίσκεται και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η αλληλεπίδραση του καταναλωτή με τις επιχειρήσεις, που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει προσφορές και συνεχείς κληρώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. grevenamall.gr. Το πληρωτικό κατάστημα των καταστημάτων της πόλης. Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, την οποία υλοποιήσαμε πριν ένα χρόνο, στη λογική της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη συλλογική προβολή και πρόθεση των επιχειρήσεών μας. Δεν είχε κόστος για τα καταστήματα που συμμετέχουν, γιατί στηρίχθηκε σε χορηγίες προς τον Εμπορικό Σύλλογο. Τρεις συνεχόμενες χρονιές επαναφέραμε το θεσμό της χωροσπερίδας. Καταφέραμε για λίγο να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματά μας, να συναντηθούμε και να διασκεδάσουμε όπως παλιά. Όλοι μαζί και νομίζω τα καταφέραμε. Στο κομμάτι των πρωτοβουλειών τώρα, για τα προβλήματα του κλάδου, είχαμε συνεχή παρουσία και εκπροσώπηση με προτάσεις στους αρμόδιους φορείς. Αξιοσημείωτη είναι η πρωτοβουλία που πήραμε στην προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, όπου με τη συστράτευση όλων των φορέων, μετά από αρκετές διασκέψεις, καταφέραμε να έχουμε ένα κοινό κείμενο ετοιμάτων, το οποίο μαζί με εμάς συνυπογράψαμε 16 φορείς του τόπου, μεταξύ αυτών αντιπεριφερειάρχης και δύο δήμαρχοι Γρεβενών και Δισκάτης. Φυσικά, έγιναν και πολλά πράγματα τα οποία συνειδητά δεν προβλήθηκαν. Γιατί ο σκοπός μας δεν ήταν η υπερέκθεση στην κοινή γνώμη, αλλά ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σίγουρα στην πορεία αυτή γίνανε λάθη και παραλήψεις, τις οποίες και αναγνωρίζουμε. Αλλά είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι του κλάδου και βιώνουμε καθημερινά όλοι τα ίδια προβλήματα. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς του τόπου για την αγκαστή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη μας, οι οποίοι βάζανε πλάτη σε κάθε προσπάθεια. Αρκετές φορές με το χέρι στην τσέπη, πάντα με διάθεση και πάντα με το χαμόγελο. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη που μας δείξανε σε όλη αυτή την πορεία. Τέλος, στις εκλογές θα πραγματοποιηθούν την 5η 10 Ιουνίου, καλώ όλους τους επαγγελματίες συναδέλφους να συμμετέχουν. Η συμμετοχή τους είναι αυτή η οποία μας δίνει τη δύναμη να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε πράγματα με στόχο ένα καλύτερο αύριο για όλους στην περιοχή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Το λόγο έχει η κυρία Καναλίδου. Να σε εξηγήσει κάποια πράγματα περαιτέρω για την εκλογική διαδικασία, γιατί όπως γνωρίζετε, βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Άρα, κάποια πράγματα είναι λίγο ιδιαίτερα. Οπότε, θα σε εξηγήσει λίγο η κυρία Καναλίδου καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Όπως προανέφερε και ο Πρόεδρος, οι εκλογές θα διεξαχθούν την 5η 10 του 2021.
Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή στις 4/6 για την διευκόλυνση της δήλωσης των υποψηφιοτήτων. Έχει δημιουργηθεί μία φόρμα από τον Εμπορικό Σύλλογο όπου μπορείτε να συμπληρώνετε τα στοιχεία σας για να σας διευκολύνουμε. Η φόρμα αυτή θα αναρτηθεί στο site του Εμπορικού Συλλόγου και θα δοθεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να σας διευκολύνουμε. Επίσης, μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για την υποψηφιότητά σας στα τηλέφωνα του Εμπορικού Συλλόγου στο 24621-0-2016 ή στο 24620-85930, ώρες καταστημάτων. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας και περιμένουμε τις υποψηφιότητές σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.